είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Πόση ώρα είστε στο πρόγραμμα? Τουλάχιστον μία. Από πού ξεκινήσατε? Από ΒΠΕ, βιομηχανική. Είστε ακόμη εδώ? Ναι. Κυκλοφοριακό έμφραγμα άνευ προηγουμένου από άκρης άκρης στην πόλη του Ηρακλείου. Ουρές χιλιόμετρων και βήμα σημειωτών για χιλιάδες οδηγούς που εγκλωβίστηκαν όταν η κυκλοφορία διεκόπη για τις ανάγκες του ποδηλατικού γύρου. Οι περισσότεροι ευνηδιάστηκαν και αναζήτησαν εν αγωνίως διαφυγή από το βόρειο οδικό άξονα, όπου τα οχήματα κόλλησαν για πάνω από μία ώρα στο τμήμα από το Γιόφυρο έως και το αεροδρόμιο. Έδωσε εργάσιμη ημέρα άδεια για ποδηλατικούς αγώνες. Είμαι μία μισή ώρα στο δρόμο. Από πού ξεκίνησα? Από το Παγκρίτο, από Άι Γιάννη και πήγα μέχρι Κοκκίνη. Έκανα το γύρο και μένω εδώ πιο κάτω. 5 λεπτά δρόμος, το έκανα μια μισή ώρα. Τουρίστες αναγκάστηκαν να βγουν από τα τάξη και με τις βαλίτσες στο χέρι έτρεχαν να προλάβουν την πτήση τους. Όσοι μπήκαν στα στενά για να παρακάμψουν το κυκλοφοριακό κομφούζιο, παγιδεύτηκαν ακόμη περισσότερο. Περίπου. Έχετε ξαναδεί τέτοιο κομφούζιο? Αρκετές φορές. Έχετε δει τι γίνεται από κάτω? Όχι. Ήσασταν πληροφορημένος ότι... Όχι. Για μία διαδρομή των 10 λεπτών, οδηγοί βρέθηκαν στο δρόμο για πάνω από μία μισή ώρα. Αντί για Σάββατο Κυριακή χάθηκε ο κόσμος να το κάνουν σήμερα. Δεν μπορούσαν άλλη μέρα Σάββατο Κυριακό, που ο κόσμος είναι πιο χαλαρό και δεν έχει κίνηση. Πόση ώρα είστε στο δρόμο? Μία ώρα στο δρόμο. Από ποιο σημείο ξεκίνησατε? Από Κουνάβους έρχομαι και πάω, προσπαθώ να πάω στο σπίτι μου. Προσπαθώ. Δεν πάω. Προσπαθώ και ευελπιστώ να πάω. Σε πόση ώρα πιστεύετε? Άλλη μία? Σε μία ώρα ο Θεός βάλει το χέρι του. Εντάξει. Κρίμα, κακομοιριά. Εκλογές, θα τα πούμε σε εκλογές. Απόλυτο πανδαιμόνιο γύρω από τη βιομηχανική. Από εδώ δουλεύω στη βιομηχανική. Μισή ώρα τουλάχιστον είστε? Ναι, σίγουρα και παραπάνω. Το ξέρατε? Όχι βέβαια. Αυτή είναι. Έχετε ξαναδεί τέτοιο κομφούζιο? Ποτέ, και είμαι 60 χρονών. Ταλαιπωρία και εκνευρισμός περίσευαν καθώς η διακοπή της κυκλοφορίας ταυτίστηκε με την αλλαγή βάρδια σε επιχειρήσεις αλλά και την κάθοδο φορτηγών προς το λιμάνι.